Το κινητό του ήταν πεσμένο εδώ, πάνω σε ένα πάπλωμα που είχαμε και ήταν κουβαριασμένο το πάπλωμα. Αφύσικο δηλαδή για αυτήν την εποχή. Το παίρνω στα χέρια μου. Το παίρνεις στα χέρια σου. Το κινητό. Εκείνη τη στιγμή ήταν άλλος μαζί σου στο δωμάτιο. Ήταν η αστυνομική. Εσύ ως μητέρα αρχίζεις και ψάχνεις πρώτο το χώρο. Ναι. Οι αστυνομικοί τι κάνανε. Οι αστυνομικοί κοιτούσανε. Παίρνω λοιπόν το κινητό του παιδιού και επειδή ήταν iPhone είχε βάλει ένα μοτίβο που δεν το ήξερα. Απλά πάτησα το κουμπί και αυτό που είδα στην πρώτη οθόνη ήταν ότι είχε μια κλήση από το αφεντικό του που δεν εμφανίστηκε στην ώρα του στη δουλειά. 18 κλήσεις από μένα και 5 κλήσεις από την κολλητή του φίλη. Και θεωρώ ότι κάτι γνωρίζει και δεν λέει. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι υπήρχαν δύο πράγματα που δεν τέριαζαν στην εποχή. Υπήρχε το πάπλωμα και υπήρχε και ένα μπουφάν δικό μου μοβ. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, η φίλη του που ασχολείται με σατανισμούς, το μοβ θεωρείται χρώμα σατανισμού. Δηλαδή είναι το σήμα κατά τεθέντους. Και αυτό πάλι που μου είχε κάνει εντύπωση, στο μνήμα του Νικόλα μου είχα βρει λουλούδια πάλι μοβ. Και είχα βρει, όταν του έφτιαξα το μαρμαράκι του, πετρούλες μοβ. Έμαθες εκ των υστέρων και τα λοιπά, ότι έχει να κάνει με αποκρυφιστικές, ας πούμε έτσι, τελετές. Ναι. Κάτι που και εσύ ως μητέρα είδες τις σημειώσεις του παιδιού, διάφορα πράγματα, γνώριζες ότι υπήρχε μία έφεση. Έκανε πράγματα που ήταν για καλό. Οι πεντάλφες όλα αυτά που μας έλεγε και ο αδερφός, τα βρήκες εκ των υστέρων. Πεντάλφα δεν είχα δει ποτέ στο σπίτι. Ωστόσο ο αδερφός είχε δει, ο Βασίλης. Δεν ξέρω πώς είχε δει και τι είχε δει. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι ότι πεντάλφα για πρώτη φορά στο σπίτι μας είδα την επόμενη μέρα το πρωί που μπήκαμε μεσημέρι που έψαξα κάτω τα πράγματα. Στο γραφείο του που είχε τις σημειώσεις του και έκατσα και τις έψαξα όλες. Απλά μετά βάζοντας τα όλα στο μυαλό και σκεπτόμενη ξανά και ξανά το τι είχες δει μέσα στο δωμάτιο του παιδιού εκείνη την ημέρα, συνέδεσες και το μπουφάν το μοβ. Ναι. Αυτό που ήταν εντελώς αφυσικό ήταν το μπάνιο που χρησιμοποιούσε το παιδί. Τα ρούχα του, τα άπλυτα που τα βάζει σε ένα καλαθάκι, ήταν όλα πεταμένα στο πάτωμα, σαν παζλ. Το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν ήταν ότι ψάχνω και το ένα πάει και πατάει πάνω στο άλλο. Σαν κάποιος να έψαχνε κάτι συγκεκριμένο. Το σενάριο της αυτοκτονίας το έχω αποκλείσει και όπως όλοι μας. Ο Νικόλας αν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, είχε ασφάλεια να το κάνει. Εδώ από κάτω έχει συρτάρια. Ο Νικόλας ήταν περίπου στο ύψος μου. Θα μπορούσε να ανοίξει αυτό το συρτάρι που είναι γερό από ό,τι βλέπετε. Να το! Ναι. Είναι γερό. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσει βιβλία? Αφού είχε και εδώ συρτάρι και εδώ συρτάρι. Κάτι άλλο ήταν. Θεωρώ ότι ή κάποιος τον καθοδηγούσε να κάνει κάτι ή τον μάθαινε, τον έβαζε σε κάποια μονοπάτια που τον έφερε στο σημείο αυτό. Μπορεί να συνέβη ένα περιστατικό και ο Νικόλας να φοβήθηκε και να ήθελε να αποχωρήσει. Και ο άλλος να κόλλησε και να είπε ο Νικόλας, άμα δεν σταματήσει εγώ θα τα πω όλα. Και να συνέβη αυτό. Σου λέει θα με προδώσει, θα πει για μένα και προφανώς για να φοβάται τι θα πει για κάποιον, άρα είναι ένα πρόσωπο σημαντικό. Το γνωρίζω, ή το γνωρίζουν κάποιοι.
Αυτό επίσης που μου έκανε εντύπωση ήταν στο πόδι αυτού νου, αυτής της μεριάς του κρεβατιού, υπήρχε ένα σεντόνι το οποίο το είχε πατήσει στο πόδι και αυτό το σεντόνι έφευγε και οδηγούσε εκεί. Στην Παλκονόπορτα. Ναι. Περιγράφεις ένα σενάριο διαφυγής ενδεχόμενης παρουσίας άλλου ατόμου μέσα στο δωμάτιο. Είναι βέβαιο αυτό για μένα. Το θεωρείς βέβαιο. Βεβαιότατο. Δηλαδή, απλά περιμένω να μάθω ποιος. Κάποιος θα μπορούσε να έχει διαφύγει από εδώ. Ελάτε να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να διαφύγει κάποιος από εδώ. Αυτή η σκάλα, η σιδερένια, συνορεύει με το παράθυρο του παιδιού. Που ήταν ανοιχτό, όπως λέτε. Που ήταν ανοιχτό. Άρα, αν κάποιος πήδηξε από εδώ, ανέβηκε άφοβα και ακίνδυνα εδώ. Κατέβηκε από εδώ ή άνοιξε το πορτάκι και βγήκε στο μπαλκόνι του ή το πήδηξε από πάνω. Θα μπορούσε λοιπόν, επειδή η τέντα της κουζίνας ήταν σηκωμένη, θα μπορούσε λοιπόν να πηδήξει από εδώ στο μπαλκόνι μου, που είναι πολύ πιο έξω από αυτό, είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο πιο έξω, πάλι άφοβα, και από εκεί θα μπορούσε να πηδήξει στο πλάι, που είναι πολύ εύκολο. Είχα βρει και ένα αποτύπωμα, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί έκτοτε έχει βρέξει. Ήταν εδώ, αθλητικού παπουτσιού. Όπως επίσης βρήκα και ένα κομματάκι τέντας, τώρα έχει σκιστεί τελείως, αλλά την έχω αφήσει επίτηδε. Ένα κομματάκι τέντας, βλέπετε ότι πρέπει να ασκήσω δύναμη για να το κόψω. Ένα κομματάκι ήταν πεσμένο εδώ, το κράτησα αυτό το κομματάκι. Αυτό δεν μπορεί να σκιστεί από μόνο του να πέσει κάτω. Όλα αυτά τα τραβήξει. Έχεις πει, το έχεις πει. Τα έχω κρατήσει. Ναι, αρχές, δεν μου δώσανε καμία σημασία στις αρχές και που τα είπα. Κρατήστε τα, θα σας καλέσω ο εισαγγελέας. Τώρα που ο εισαγγελέας έχει πει ερευνήστε το εκ νέου σε βάθος. Όλα αυτά τα έχεις κρατήσει, όπως λες, να τα έχω κρατήσει όλα, ναι. Όλα τα έχω κρατήσει και σημειώσεις, τα πάντα όλα. Όλα. Οπότε θα τα δώσεις όλα. Ναι. Όταν κληθείς. Ναι. Να προσκομίσεις ό,τι στοιχεία έχεις μαζέψει από τη δική σου την έρευνα, να τα καταθέσεις. Ναι, ναι, να τα καταθέσω, γιατί ίσως να είναι και στοιχεία κλειδιά που μπορεί να οδηγήσουν σε μια απάντηση ή σε κάποιο πρόσωπο.